Να πω λοιπόν λίγο, έχω κάποια πρώτα slide, ποιοι είμαστε εμείς, για να δώσω ένα context για αυτό που έγινε και τι έχουμε μάθει και μπορούμε να μοιραστούμε με εσάς. Λοιπόν, στην Αρχισόμνους έχουμε ένα όραμα έτσι σήμερα που λέει ότι θέλουμε να αναπτύξουμε τεχνολογία και προϊόντα νέας γενιάς για να εκδημοκρατήσουμε την παραγωγή περιεχομένου. Content, όλο αυτό που όλοι ξέρετε και καταναλώνουμε σήμερα στο ίντερνετ, στο YouTube, στο Instagram κλπ. Ξεκινήσαμε πριν 7-8 χρόνια σχεδόν. Εγώ και ο Αλέξανδρος Τσιλφίδης ιδρύσαμε την εταιρεία, κάναμε και δύο, είμαστε ηλεκτρολόγοι μηχανικοί από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, κάναμε το διδακτορικό μας εδώ με τον Γιάννη Μπιτζόπουλο. Και αποφασίσαμε να μην φύγουμε, να δοκιμάσουμε κάτι και ήμασταν πολύ τυχεροί που μέσα από το οικοσύστημα γνωρίσαμε τον Μιχάλη Τζάνε τον πρώτο χρόνο ουσιαστικά της εταιρείας. Έγινε angel investor και είναι μαζί μας από τότε, τον θεωρούμε founder. Ο Μιχάλης Τζάνης είναι ένας Ελληνοαμερικάνος επιστήμονας, επιχειρηματίας, μηχανικός και investor. Ήταν ο CEO της Aware. Η Aware είναι η εταιρεία που ανέπτυξε και έκανε commercialize την τεχνολογία DSL, που μας επιτρέψει σήμερα να κάνουμε τέτοια digital events. Ήταν μια εταιρεία η οποία μπήκε στο Nasdaq, έκανε ένα μεγάλο κύκλο και μετά από αυτό ο Μιχάλης ασχολήθηκε έντονα με το οικοσύστημα της Πάτρας, καθώς πέρασε και ένα κομμάτι των προπτυχιακών του χρόνων εδώ στο τμήμα των ηλεκτρολόγων. Τώρα, λίγο να δώσω έτσι ένα πολύ σύντομο ιστορικό της εταιρείας, το οποίο τελειώνει περίπου ένα χρόνο πριν, γιατί δεν προλάβαμε να κάνω update το slide. Οπότε εμείς εκεί το 2013 ουσιαστικά γίναμε ΑΕ, ήρθε ο Μιχάλης και ξεκινήσαμε σε δύο αγορές. Η μία ήταν η αγορά του Pro Audio Software και η άλλη ήταν η αγορά των Hearing Aids. Είχαμε μια τεχνολογία που μπορούσε να βοηθήσει να κάνει τα ακουστικά βαρικοείας καλύτερα για συγκεκριμένα άτομα. Αυτό δεν πήγε καλά και μετά κάναμε ένα pivot και συνεχίσαμε λίγο σε consumer electronics, smart devices κλπ. Ούτε αυτό πήγε πολύ καλά, οπότε τελικά συνεχίσαμε και κάναμε focus στην προόντια αγορά. Σηκώσαμε ένα seed funding το καλοκαίρι του 2016. Μπήκαμε και στην αγορά του beat making και του music production. Και το 2018 κάναμε license στην τεχνολογία με την οποία είχαμε ξεκινήσει πολύ πριν για τα hearing aids, την ίδια τεχνολογία που κάναμε pivot σε IoT και consumer electronics. Τελικά μέσα από το Pro Audio Market καταλήξαμε να κάνουμε license στην Adobe. Και αυτό το ταξίδι λίγο θέλω να περιγράψω. Τώρα, η ομάδα μας σήμερα είναι 38 άτομα, εδώ είμαστε λίγο λιγότεροι. Είναι η φωτογραφία από το χριστουγεννιάτικο event το Δεκέμβρη που μας πέρασε. Έχουμε δύο γραφεία στην Πάτρα και στην Αθήνα. Πιάνω το thread από εκεί που το άφησε ο Γιάννης όσον αφορά την προστασία του intellectual property. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί ώστε ο Μιχάλης Τζάνης να είναι πάρα πολύ έμπειρος με πατέντες και έχουμε ήδη 8 πατέντες στον Αμερικάνικο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και έχουμε και αρκετές ακόμα στο pipeline. Είναι κάτι που μας βοήθησε και γενικά νομίζω είναι κάτι που ακόμα και σήμερα και εμείς μέχρι να γίνει το deal με την Adobe δεν ήμασταν πάρα πολύ σίγουροι γιατί κάνουμε τις πατέντες. Δηλαδή, τι ακριβώς είναι αυτό που περιμένουμε, να τις πουλήσουμε, να τις κάνουμε license. Τελικά η πραγματικότητα είναι ότι, τουλάχιστον όπως τη ζήσαμε εμείς, ότι υπάρχει ένα credibility γύρω από αυτό. Ότι όταν ήρθε ένας μεγάλος οργανισμός να μιλήσει μαζί σου ή όταν εσύ πας να μιλήσει με έναν μεγάλο οργανισμό, υπάρχει κάπως μια σφραγίδα, ας πούμε, που λέει ότι όντως υπάρχει και ένας τρίτος ανεξάρτητος οργανισμός που λέει ότι ναι, αυτό που λένε αυτοί οι τύποι εκεί πέρα από την Πάτρα ισχύει, είναι δικό τους και το έχουν αποδείξει. Δεν θα πω τώρα, είναι μια πολύ μεγάλη, δεν το χρειαζόμαστε μια μικρή ημερίδα ή και μεγαλύτερη για να πούμε για πατέντες. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία μας έχει 3 product lines, όλα είναι desktop software products ουσιαστικά. Το πιο επιτυχημένο product line και αυτό που μου οδήγησε και στη συνεργασία με την Adobe είναι το Audio Repair. Είναι ένα σύνολο από απλά και λίγο πιο περίπλοκα εργαλεία για επεξεργασία και βελτιστοποίηση
ηχογραφήσεων φωνής και ομιλίας. Για παράδειγμα, αν παίρναμε μια βιντεοσκόπηση αυτού που κάνουμε τώρα και θέλαμε μετά να σιγουρευτούμε ότι θα ακούγόμαστε όσο πιο καθαρά και πιο καλά γίνεται για αυτούς που θα έβλεπαν τη σημερινή ομιλία σε δεύτερο και τρίτο χρόνο, θα χρησιμοποιούσαμε αυτά τα εργαλεία, ακόμα και αν δεν ξέραμε καθόλου από ήχο και ηχοληψία, θα μπορούσαμε να το κάνουμε πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ καλά. Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται από επαγγελματικά post-production studios στο Hollywood, στο Λονδίνο και σε όλο τον κόσμο που παράγουν περιεχόμενο για το Netflix, για το HBO, για streaming services, μέχρι θρησκευτικούς οργανισμούς, σχολεία και πανεπιστήμια. Είναι αυτό που, όπως θα πω και παρακάτω, το exposure που πήραμε μέσα από πραγματικούς χρήστες ήταν ένας ακόμα από τους λόγους που μας οδήγησαν στη συνεργασία με την Adobe. Οπότε τώρα, έτσι κάνοντας focus λίγο στο ερώτημα, όπως το κατάλαβα εγώ και όπως μου το έθεσε ο Νάσος, ότι ποια είναι η δική μας εμπειρία και πώς φτάσαμε στο να κάνουμε license στην τεχνολογία μας και να συνεργαστούμε με ένα μεγάλο οργανισμό. Ουσιαστικά, όπως είπα και πριν, είναι αυτά που πολύ ωραία έβαλε ο Γιάννης ο Κικίδης στο τραπέζι με πολύ έτσι δομημένο τρόπο, πώς ένα κομμάτι αυτών το ζήσαμε εμείς, τις αποφάσεις που πήραμε και τις κινήσεις που κάναμε για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Να πω ότι αυτό είναι μόνο η δική μας εμπειρία, δεν σημαίνει ότι είναι μια συνταγή επιτυχίας, εξαρτάται πάρα πολύ από την αγορά που κινείται κανείς και τα προϊόντα που έχει. Δεν υπάρχει ακριβώς σωστό και λάθος, είναι αυτά που κάναμε εμείς και απλά μοιραζόμαστε την εμπειρία μας. Τώρα, το πρώτο πράγμα που για μένα και τον Αλέξανδρο και όλη την ομάδα μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό και το ήταν από τα πρώτα πράγματα που μας βοήθησε και ο Μιχάλης και ο Γιάννης και άλλοι από το οικοσύστημα να καταλάβουμε, είναι ότι το να έχεις μια τεχνολογία είναι πολύ διαφορετικό από το να έχεις ένα προϊόν. Έβαλε πριν ο Γιάννης την ερώτηση τι είναι αυτό που θέλουμε να δώσουμε, παύλα να πουλήσουμε σε ένα μεγάλο οργανισμό. Δεν είναι η τεχνολογία, δεν είναι μια ιδέα. Εμείς όταν ξεκινήσαμε να έχουμε ένα focus στην αγορά των ακουστικών βαρικοείας, ξέραμε μέσα από τα διδακτορικά μας και διάφορα συνέδρια στα οποία έχουμε βρεθεί, ότι οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα ακοής και χρησιμοποιούν ακουστικά βαρικοείας έχουν ιδιαίτερη δυσκολία να καταλάβουν την ομιλία μέσα σε χώρους με υψηλή αντίχυση. Φανταστείτε μια εκκλησία, για παράδειγμα, ένα μεγάλο conference room κλπ. Εμείς λοιπόν είχαμε ένα MATLAB script, το οποίο είχαμε αναπτύξει εμείς και το οποίο αφαιρούσε την αντίχυση από ηχογραφήσεις ομιλίας. Αυτό από μόνο του δεν ήταν τίποτα. Δεν μπορούσαμε αυτό το MATLAB script να πάμε να το δώσουμε σε ένα μεγάλο οργανισμό και να τους πούμε αυτό είναι, θέλετε να το κάνετε license. Φάγαμε περίπου ένα, μπορεί και παραπάνω, 1,5 χρόνο να πάρουμε αυτό το MATLAB script και να το κάνουμε προϊόν. Δηλαδή, να πάμε σε μια embedded πλατφόρμα, τότε νομίζω ήμασταν στον Texas C5000, τον C5515 να επεξεργαστεί, να κάνουμε fixed point υλοποίηση, να μετρήσουμε τις απαιτήσεις μας σε μνήμη, σε υπολογιστική πολυπλοκότητα, να δούμε πώς δουλεύει με τα συγκεκριμένα μικρόφωνα που έχουν τα ακουστικά βαρικοείας και όχι με ένα μικρόφωνο, ας πούμε, στουντιακής ηχογράφησης, να φτιάξουμε ένα dataset για τον αλγόριθμο, να δούμε πώς δουλεύει με άλλα block που μπορεί να υπάρχουν πριν από αυτόν ή μετά από αυτόν, πώς αυτά τα block μπορεί να επηρεάζουν την απόδοσή του, αν υπάρχουν παράμετροι που θα πρέπει να ρυθμίσει ο κατασκευαστής του ακουστικού βαρικοείας και ούτω καθεξής. Δηλαδή, τελικά, μας πήρε τουλάχιστον ένα χρόνο για να πούμε ότι τώρα είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με κάποιον. Και όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε, με κάθε εταιρεία που μιλάγαμε, έπρεπε να είμαστε σίγουροι ότι έχει την ίδια πλατφόρμα, μήπως έχει διαφορετική, μήπως τα data που δίνουμε για μνήμη και υπολογιστικό χρόνο δεν είναι ίδια για αυτόν τον partner και για αυτόν τον partner. Οπότε μπήκαμε σε μια διαδικασία να ξανακάνουμε ουσιαστικά, όχι ακριβώς product development, αλλά porting του product σε νέες πλατφόρμες ξανά και ξανά και να ξαναμετράμε για να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται στο να κάνουμε integrate το προϊόν μας τελικά
στο προϊόν ενός partner. Αυτό δεν προχώρησε βέβαια για άλλους λόγους, θα το πούμε λίγο παρακάτω. Άρα λοιπόν ένα από τα βασικά μαθήματα και νομίζω ότι γενικώς είναι κάτι που με όσους μιλάω έτσι και ενδιαφέρονται να κάνουν μια startup και να ξεκινήσουν κάτι, όλα ξεκινάνε όντως από μια ιδέα, αλλά το να γίνει ιδέα προϊόν είναι το βασικό εμπόδιο στο να γίνει μια startup όχι επιτυχημένη, αλλά να ξεκινήσει μια business διαδικασία που να έχει revenues κλπ. Από την ιδέα στο προϊόν είναι ένα τεράστιο βήμα που θέλει πολύ σκληρή δουλειά. Τώρα, το είπε και ο Γιάννης αυτό και για μας ήταν μεγάλο μάθημα το τι σημαίνει να βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μιλήσουμε. Για παράδειγμα, στην αρχή ήμασταν σαν μηχανικοί και εμείς λέμε «ΟΚ, θα πάμε να μιλήσουμε με τον τάδε μηχανικό που ξέρουμε ότι δουλεύει σε αυτή την ομάδα, της τάδε εταιρείας». Ή με τον CTO, ας πούμε, ή τέλος πάντων κάποιον senior άνθρωπο μες στην εταιρεία που είναι από το τεχνολογικό κομμάτι, από το κομμάτι του προϊόντος. Νομίζω μας το είχε πει ο Γιάννης κάποια στιγμή στο InnoHub, σε ένα lunch εκεί πέρα, ότι κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι είναι οι ανταγωνιστές σας. Δηλαδή, όταν πάω εγώ σε ένα R&D τμήμα και τους πω, «Α, να, κοιτάξτε τι έχω, τι έφτιαξα», πρακτικά θα μπορούσε κάποιος να το αναγνώσει ότι «Α, να, δείτε εγώ που έφτιαξα αυτό που δεν μπορείτε εσείς». Άρα, αν προχωρούσε ένα deal, για παράδειγμα, με τη δική μας τεχνολογία, μπορεί κάποιος να λέει «Και ωραία, η δική μου εταιρεία τώρα τι θα πει. Εγώ, ας πούμε, γιατί με χρειάζεται εδώ αφού ήρθαν οι άλλοι και κάναν αυτό που δεν μπορούσα εγώ». Άρα, αυτό είναι ένα τελείως ανθρώπινο πράγμα που πήρε καιρό, τουλάχιστον, εμένα μου πήρε καιρό να το καταλάβω, ότι, ξέρεις, δεν είναι όλοι άνθρωποι, όπως είπε πάλι ο Γιάννης πολύ σωστά, θετικά προσκύμενοι σε σένα. Δεν ξέρεις πώς σε βλέπουν και πρέπει να είστε και να είμαστε πάντα πολύ, να έχουμε στο νου μας αυτή την δυναμική. Η εμπειρία έδειξε ότι προφανώς οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν ανθρώπους που η δουλειά τους είναι αυτή, δηλαδή να βρίσκουν στρατηγικούς συνεργάτες που εμπίπτουν στους στόχους και στη γενικότερη κατεύθυνση του μεγάλου οργανισμού. Άρα πρέπει να βρείτε τέτοιους ανθρώπους, που όμως και εκεί θέλει άλλη προσοχή, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι, ο σκοπός τους είναι να μιλήσουν με όσο περισσότερους μπορούν. Δηλαδή, σχεδόν σίγουρα, αν μιλάνε με εσάς, θα μιλάνε και με κάποιον ανταγωνιστή σας. Οπότε, εκεί πάλι, δεν είναι «Α, βρήκαμε τον κατάλληλο ρόλο μες στην εταιρεία, σημαίνει ότι άνοιξε η πόρτα». Πρέπει να μπορέσετε, όπως είπε πάλι ο Γιάννης, να τοποθετηθείτε σωστά, να δείξετε τι είναι το δικό σας τεχνολογικό προτέρημα, αν υπάρχει κάτι άλλο, ή τι είναι το προτέρημα της δικής σας ομάδας. Οι διαπροσωπικές σχέσεις και το να πουλήσετε την ομάδα σας, με την καλή έννοια το λέω, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και γενικά, αυτό που είπε πάλι ο Γιάννης, και νομίζω ότι είναι καλό ότι μίλησε πρώτα αυτός και μετά εγώ, πρέπει να σιγουρευτείτε ότι είναι win-win και για τους οργανισμούς, αλλά και για τους ανθρώπους. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος τελικά θα πάρει την απόφαση να συνεργαστεί με εσάς, έχει μια ευθύνη απέναντι στην εταιρεία. Υπογράφει και φεύγει ένα μεγάλο ποσό ή ένα μικρότερο, δεν έχει σημασία, και έρχεται προς το μέρος σας. Κάτι πρέπει να μπορέσει να δείξει ότι με αντικειμενικό τρόπο ότι πήγε καλύτερα κάνοντας αυτή την κίνηση. Αν τύχει πριν κάποια χρόνια είχε εμπιστευτεί πάλι κάποιον και είχε κάποια αποτυχία η συνεργασία αυτή, θα είναι πιο δύσκολο. Άρα μπορεί να μην είναι η κατάλληλη στιγμή. Πολλές φορές δεν είναι η κατάλληλη στιγμή και κάτι που δείχνει ότι όλα πάνε καλά, μερικές φορές κάνει πίσω η άλλη πλευρά, γιατί μπορεί ο ίδιος ο άνθρωπος σαν άνθρωπος να φοβάται το ρίσκο. Για οποιοδήποτε λόγο. Για τη συγκεκριμένη περίοδο που βρίσκεται στην καριέρα του, γιατί είχε γίνει κάτι πριν, γιατί έγινε κάτι με έναν συνάδελφο. Όλα αυτά είναι δύσκολο να τα καταλάβετε, αλλά υπάρχουν. Και πολλές φορές και εμείς σε deal που δεν πήγανε μπροστά, είμαστε «γιατί τώρα, αφού η τεχνολογία μας είναι τόσο καλή» κλπ. Και η απάντηση μπορεί να ήταν τελείως άσχετη με το πραγματικό προϊόν και τεχνολογία που έχουμε και να έχει να κάνει περισσότερο με ανθρώπους και timing. Ένα άλλο πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να καταλάβετε μέσα από μια συνεργασία με ένα μεγάλο οργανισμό,
ποιος είναι τελικά ο χρήστης της τεχνολογίας και του προϊόντος σας. Δηλαδή, θα επιστρέψω στο παράδειγμα των ακουστικών βαρικοείας. Εμείς θεωρούσαμε ότι αυτός που θα πάρει την αξία από την δική μας τεχνολογία που θα μπαίνει στα ακουστικά βαρικοείας ήταν ο τελικός χρήστης, δηλαδή ο άνθρωπος που έχει το πρόβλημα και θα μπορούσε να ακούει καλύτερα. Η πραγματικότητα όμως ήταν ότι υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει ο audiologist. Δεν ξέρω στην Ελλάδα ποιος είναι ακριβώς ο όρος. Είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος που όταν πουλήσει ένα ακουστικό βαρικοείας είναι υπεύθυνος να το κάνει fine-tune πάνω στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Παίρνει τις μετρήσεις από τον γιατρό, από τον ορειλά, μπαίνει σε ένα ειδικό λογισμικό, φοράει το ακουστικό βαρικοείας ο ασθενής, ας πούμε, και κάνει ένα σύνολο από ρυθμίσεις ώστε να σιγουρευτεί ότι έχει γίνει το σωστό fit στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Τελικά λοιπόν, το ποια λειτουργία θα ανοίξουν ή ποια λειτουργία δεν θα ανοίξουν οι audiologists, αυτοί είναι που παίρνουν την τελική απόφαση. Συνειδητοποιήσαμε λοιπόν μετά από περίπου ένα χρόνο που προσπαθούσαμε να μπούμε στην αγορά, ότι δεν έπρεπε να μιλάμε μόνο με τους τελικούς χρήστες, δηλαδή τους ανθρώπους με πρόβλημα ακοής, από τους οποίους προσπαθούσαμε να εξάγουμε data που δείχνανε ότι τους βοηθάει και ακούνε καλύτερα κλπ. Προσπαθούσαμε να σχεδιάσουμε πειράματα εδώ με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και την Κλινική Ορειλά. Προσπαθούσαμε να βρούμε άλλες εταιρείες στο εξωτερικό που κάνουν τέτοια τεστ επιπληρωμή με φοβερά budget, 20-30 χιλιάρια για ένα τεστ. Αλλά τελικά συνειδητοποίησαμε ότι έπρεπε να βρούμε τους audiologists και να πείσουμε ανθρώπους. Υπάρχει ένα φοβερό παράδοξο εδώ πέρα. Να πείσουμε ανθρώπους που ακούγανε καλά, είχαν κανονική ακοή, ότι το προϊόν μας βοηθάει τους ανθρώπους που δεν ακούνε καλά. Τέλος πάντων, γενικά στο medical market υπάρχουν διάφορα τέτοια περίεργα πράγματα. Αλλά νομίζω το μάθημα που πήραμε και για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν είναι σαφές από την πρώτη στιγμή ποιος είναι αυτός που τελικά πρέπει να πείσεις σαν χρήστη της τεχνολογίας για να πείσεις το μεγάλο οργανισμό να βάλει την τεχνολογία σου μέσα στα προϊόντα ή το προϊόν σου μέσα στα προϊόντα του. Οπότε και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο μάθημα για μας. Καθώς φύγαμε σιγά σιγά από το χώρο των ακουστικών βαρικοείας και γενικά το medical market, το οποίο μάθαμε και καταλάβαμε ότι έχει και πάρα πολύ μεγάλα sales cycles, δηλαδή από τη μέρα που θα κάνεις μια πρώτη επαφή μέχρι τελικά τη μέρα που θα γίνει μια υπογραφή και θα αρχίσουν να μπαίνουν κάποια χρήματα στο λογαριασμό, μπορεί να περάσουν 2-3, μπορεί και παραπάνω χρόνια. Έτσι είναι το medical market. Γενικά, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε afford εμείς αυτό το πράγμα, οπότε αποφασίσαμε να πάρουμε την ίδια τεχνολογία, να την κάνουμε ξανά port σε καινούργιες πλατφόρμες κλπ. Και να κάνουμε target τα smart devices. Smartphones, tablets, smart TVs και άλλα τέτοια devices, όπου η ποιότητα ομιλίας άρχισε να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ειδικά σε smart devices όπως ας πούμε μια τηλεόραση που τυπικά ήταν σε ένα σαλόνι, υπήρχε αρκετό πρόβλημα και με το θόρυβο και την αντίχυση, δύο προβλήματα που η τεχνολογία μας έλυνε. Ακόμα περισσότερο ήταν η αρχή όλου αυτού του κύματος του IoT με θερμοστάτες, ας πούμε, στον τοίχο που έπρεπε να τους μιλάς από μακριά και να σε ακούσουν και να σε καταλάβουν. Τότε επίσης, στην αρχή ακόμα του IoT, δεν είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ η τεχνολογία αναγνώρισης ομιλίας on device, on the edge που λέμε. Υπήρχαν σχετικά καλά συστήματα αναγνώρισης ομιλίας στο cloud, άρα έπρεπε να στείλεις την ηχογράφηση σε ένα κεντρικό σύστημα που θα επεξεργαζόταν και θα την έκανε transcribe σε text. Αλλά on the edge δεν ήταν πάρα πολύ καλή η τεχνολογία. Οπότε ξέραμε ότι όταν κάτι είναι μακριά από σένα, για να σε καταλάβει, το βασικό του πρόβλημα είναι πάλι ο θόρυβος και η αντίχυση. Άρα πάλι η τεχνολογία μας μπορούσε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Οπότε λέμε, να αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό πάμε να λύσουμε. Σωστό ήταν αυτό. Όντως πήγαμε να λύσουμε το σωστό πρόβλημα, αλλά δεν λύναμε ολόκληρο το πρόβλημα. Ένα embedded device που έχει οποιοδήποτε είδους λειτουργικότητα γύρω από την καταγραφή και επεξεργασία φωνής,
έχει ένα πράγμα μέσα που λέγεται voice engine. Είτε σε ένα dedicated επεξεργαστή, είτε σε ένα dedicated block of software. Εμείς λοιπόν είχαμε δύο κομμάτια του voice engine, την επεξεργασία για θόρυβο και αντίχυση, αλλά δεν είχαμε τα υπόλοιπα κομμάτια. Δεν είχαμε την κωδικοποίηση για να στείλουμε σε μικρότερο bitrate την ομιλία over the internet. Δεν είχαμε την αποκωδικοποίηση σε περίπτωση που ήταν ένα smartphone που έκανε βιντεοκλήση. Δεν είχαμε άλλα προβλήματα, όπως δεν λύναμε άλλα προβλήματα, όπως η επεξεργασία της στάθμης και της δυναμικής περιοχής και πολλά άλλα blocks. Οπότε εκεί έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση. Γιατί μας είχε πει πολύ σωστά ένας partner με τον οποίο μιλάγαμε και καταλάβαινε πολύ πόσο καλύτερο ήταν η δική μας λύση από τους ανταγωνιστές, αλλά μας έλεγε, αν εγώ κάνω integrate τη δική σας λύση και χρειαστώ και ένα κομμάτι από τον ανταγωνιστή σας και κάτι δεν δουλεύει καλά, ποιος φταίει, ποιος έχει την ευθύνη να το λύσει, εσείς, αυτός, εγώ? Άρα λοιπόν σαν μεγάλος οργανισμός έπρεπε να του λύσω το πρόβλημα που σωστά είχα αναγνωρίσει, αλλά έπρεπε να το λύσω ολόκληρο. Έπρεπε να ξέρει ότι εγώ θα έχω να κάνω με την Acusonus και οτιδήποτε πρόβλημα έχω να κάνω υπάρχει γύρω από την ομιλία, θα μου το λύσει η Acusonus. Δεν θα έχω να μιλάω με πολλούς ανθρώπους που θα σε εισαγωγικά τσακώνονται μεταξύ τους, όχι φταίω εγώ, όχι φταίς εσύ κλπ. Οπότε λοιπόν εκεί έπρεπε να πάρουμε μία απόφαση. Θα συνεχίσουμε να χτίσουμε ένα ολοκληρωμένο voice engine για να μπορούμε να μπούμε σε αυτά τα προϊόντα ή θα κάνουμε κάτι άλλο. Και η απάντηση εκεί πέρα ήταν ότι μάλλον θα κάνουμε κάτι άλλο, γιατί μέχρι να φτιάξουμε ένα ολόκληρο voice engine οι ανταγωνιστές μας θα είχαν ήδη ένα ολόκληρο και το βελτιώνανε. Οπότε ακόμα και όταν το φτιάχναμε θα ήμασταν πάλι πίσω από τον ανταγωνισμό. Οπότε αποφασίσαμε ότι αφού λύνουμε το σωστό πρόβλημα, αλλά όχι ολόκληρο το πρόβλημα, ας σταματήσουμε εδώ και ας πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν πήραμε την απόφαση να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία πάλι, να την κάνουμε πόρτα από την αρχή, να φτιάξουμε καινούργια προϊόντα. Προϊόντα που αυτή τη φορά απευθύνονταν σε desktop χρήστες. Ήταν software products τα οποία άνοιγαν μέσα σε ένα οποιοδήποτε audio editor. Μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει το Audacity ή κάποιον άλλον audio editor. Οπότε εμείς φτιάξαμε προϊόντα που ανοίγουν μέσα εκεί και βοηθάνε τους ανθρώπους να επεξεργαστούν ηχογραφήσεις ομιλίας. Ξεκινήσαμε κάνοντας focus πρώτα στους επαγγελματίες του χώρου. Οι επαγγελματίες του χώρου είναι οι άνθρωποι που κάνουν το post-production, δηλαδή αφού έχει τελειώσει το γύρισμα μιας ταινίας, μιας σειράς, ενός ντοκιματέρ κλπ, μια συνέντευξης. Κάνουν το post-production, βάζουν τη μουσική, τα ηχητικά εφέ, σιγουρεύονται ότι η ομιλία ακούγεται καθαρά σε κάθε σκηνή, αυτά που λέει ο ηθοποιός και ούτω καθεξής. Φτιάξαμε λοιπόν το R&D, το κάναμε release, γίναμε nominated για το Cinema Audio Society Award και δεν το πήραμε, αλλά είχαμε technical achievement nomination. Αρχίσαμε να έχουμε κάποιους χρήστες, να έχουμε κάποιο social proof ότι αυτό που έχουμε δουλεύει και να βλέπουμε τα πρώτα revenues. Στη συνέχεια συνειδητοποίησαμε ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν είναι επαγγελματίες και χρειάζονται να λύσουν το ίδιο πρόβλημα, ότι η ηχογράφησή μου έχει θόρυβο. Για παράδειγμα, είπε πριν ο Γιάννης να κλείσω το air conditioning να μην έχει θόρυβο την ώρα που μιλάω. Άρα λοιπόν, γενικά είναι κάτι που απασχολεί τον κόσμο παντού. Οπότε λέμε, ας φτιάξουμε ένα καινούργιο προϊόν, το οποίο πάλι βασίζεται στην ίδια τεχνολογία, αλλά είναι διαφορετικό προϊόν για διαφορετικούς χρήστες με διαφορετικό workflow και όλα αυτά. Και σιγά σιγά αυτό μας έβαλε στην αγορά των δημιουργών περιεχομένου, οι οποίοι ουσιαστικά φύγαμε από το professional software και πήγαμε στο prosumer, θα έλεγα. Είναι κάτι μεταξύ consumer και professional. Είναι άνθρωποι που καταλαβαίνουν λίγο κάποιες πιο advanced ανάγκες που έχουν και επενδύουν κάποια λίγα χρήματα για να τις λύσουν. Και αρχίσαμε να έχουμε πάρα πολλούς χρήστες και πραγματικά revenues, τα οποία μεγάλωναν χρονιά με τη χρονιά. Και κάπου εκεί ήρθε η Adobe. Ήρθε η Adobe και επικοινώνησε μαζί μας από το contact form του website. Σχεδόν το χάσαμε.
Θυμάμαι ακόμα ένα απόγευμα που ήμασταν σε φάση, μάλλον αυτό είναι κάποιο είδους σπαμ, κάποιο είδους φάρσα, ας μην ασχοληθούμε ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, μιλήσαμε μαζί τους, με την Σου, και στο πρώτο call συνειδητοποίησαμε πόσο έτοιμοι και πόσο προετοιμασμένοι ήταν αυτοί για, για αυτό το πράγμα. Είχαν πάρει το προϊόν μας, είχαν παίξει μαζί του, το είχαν δώσει στην ομάδα τους, το είχαν αναλύσει με τους δικούς τους χρήστες. Δεν υπήρχε κάτι να αποδείξουμε. Είχαν πάρει feedback από άλλους χρήστες δικούς τους ότι να υπάρχει αυτό το πράγμα εκεί έξω και είναι καλό. Οπότε όταν βρεθήκαμε να μιλήσουμε ήταν έτοιμοι. Μας λένε το θέλουμε, να δούμε τώρα πώς θα κάνουμε structure ένα deal. Αν θα είναι exclusive, δεν θα είναι, τι ακριβώς θα μας δώσετε, για πόσο κλπ. Οπότε τελικά το ότι κάναμε focus σε πραγματικούς χρήστες και πραγματικά revenues από μια πραγματική αγορά ήταν αυτό που τελικά μας έφερε τη συνεργασία με την Adobe. Και τέλος, νομίζω ότι το βασικό μάθημα που πήραμε από όλα αυτά και το έχουμε στο μυαλό μας κάθε μέρα και το σκεφτόμαστε είναι ότι πρέπει να είστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τη στρατηγική σας με βάση καινούργιες πληροφορίες. Δεν υπάρχει είναι ένα από τα πράγματα που μάθαμε και εμείς από άλλους, μιλώντας μαζί τους, πιο έμπειρους ανθρώπους από εμάς, όπως ο Γιάννης Κικίδης, ο οποίος πραγματικά μας έχει βοηθήσει πολύ όλα αυτά τα χρόνια, με τις συμβουλές του, που η στρατηγική που χαράσετε σήμερα ισχύει με τις πληροφορίες που ξέρετε σήμερα. Δεν υπάρχει μαγική κρυστάλλινη σφαίρα να σας πει το μέλλον. Άρα, με τις πληροφορίες που ξέρετε σήμερα, χαράστε μια στρατηγική. Αν αύριο, και πραγματικά το εννοώ αύριο, μάθετε μια καινούργια πληροφορία που αλλάζει κάτι, πρέπει να είστε έτοιμοι να αλλάξετε τη στρατηγική σας. Εμείς βγήκαμε από το Πανεπιστήμιο και μέσα από την ενασχόλησή μας με το audio processing, ξέραμε ότι το πρόβλημα υπήρχε στα ακουστικά βαρικοείας. Πήγαμε εκεί, μάθαμε κάποιες πληροφορίες, μας λένε δεν είναι εδώ η λύση. Πήγαμε δίπλα και λέμε πάμε στο Internet of Things και στα Smart Devices. Μάθαμε κάτι από τους ίδιους τους partners και είναι σημαντικό να τους ρωτάτε, να καταλάβετε τα προβλήματα που προσπαθούν να λύσετε για αυτούς, αν μπορείτε να τα λύσετε στην πραγματικότητα. Και είπαμε, μάλλον ούτε εδώ μπορούμε. Δηλαδή περίπου ένα 1,5-2 χρόνια αλλάζαμε αγορά, μέχρι που βρήκαμε μια αγορά στην οποία μπορούσαμε πραγματικά να κάνουμε κάτι σωστά και ολοκληρωμένα και ήρθε η συνεργασία με ένα μεγάλο οργανισμό. Και πάλι σήμερα που μιλάμε, κάθε μέρα προσπαθούμε να σιγουρευτούμε κοιτώντας την αγορά και τι γίνεται γύρω, αν είμαστε στη σωστή κατεύθυνση ή αν πρέπει να αλλάξουμε κάτι στην κατεύθυνσή μας. Όπως επίσης, έχουμε τραβήξει και την πρίζα από πολλά project που φαινόταν πολύ promising και συνειδητοποίησαμε στη μέση ότι δεν πήγανε πουθενά. Project τα οποία ήταν και πολύ exciting και τεχνολογικά κλπ. Αλλά είπαμε, όχι, δεν πάει κάπου. Πρέπει να είστε έτοιμοι να πείτε και αυτό. Και κάπου εδώ, αυτά είχα να μοιραστώ εγώ σαν εμπειρίες. Οπότε ερωτήσεις, αν έχετε. Ηλία, σε υπερευχαριστούμε. Εγώ έχω μια απορία αρχικά ή μάλλον πώς το αντιμετωπίζετε το εξής. Θέλουμε μια ομάδα που προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα. Προσπαθεί να το λύσει, είχες μια διαφάνεια που έλεγε θέλουμε να το λύσουμε όλο ή ένα μικρό κομμάτι του. Δηλαδή, πώς μια ομάδα η οποία δεν έχει resources, δεν έχει ίσως και την τεχνογνωσία ακόμα, πολλές φορές πέφτει στην παγίδα να προσπαθεί να λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου. Πώς επιλέγει ποιο είναι το κομμάτι που πρέπει να ξεκινήσει και πώς μαθαίνει από αυτό. Ναι, σωστό. Αυτό που προσπαθούσα να πω εκεί είναι ότι όταν πας να συνεργαστείς με ένα μεγάλο οργανισμό, πρέπει να είσαι σίγουρος ή σίγουρη, με ήττα ή νομπρολιώτα, ότι λύνεις και το σωστό και ολόκληρο το πρόβλημα για τον οργανισμό. Τώρα, πολύ σωστά, και αυτό είπαμε και εμείς, ότι ξέρουμε ότι δεν το λύνουμε ολόκληρο, άρα εκεί έπρεπε να πάρουμε αυτή ακριβώς την απόφαση. Και συνήθως μια μικρή ομάδα, όντως, δεν μπορεί να λύσει ολόκληρο. Οπότε πρέπει να σκεφτεί αν το κομμάτι που λύνει είναι αρκετά σημαντικό για μια τελείως διαφορετική αγορά και μάλλον για αυτή την αγορά είναι ολόκληρο, όπως για μας δηλαδή τελικά για τον post-production χρήστη, το να του βγάλω το θόρυβο από την ηχογράφηση της στάδες σκηνής με τον Johnny Depp, ξέρω εγώ, και να μην χρειαστεί να ξαναφέρει τον Johnny Depp να γράψει στο στούντιο, του λύνει ολόκληρο το πρόβλημα.
και χωρίς να χρειαστώ να κάνω εξτρά δουλειά. Άρα λοιπόν εκεί όντως είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρεις. Μπορεί αν είναι αρκετά σημαντικό το μεγάλο πρόβλημα, το ολόκληρο, να πρέπει να πεις, ωραία, τώρα πρέπει να πάω να σηκώσω funding. Δηλαδή, έχω λύσει ένα μικρό, ίσως το κεντρικό, το σημαντικό κομμάτι, το δύσκολο, ας πούμε, του προβλήματος, αλλά μου λείπει το γύρω-γύρω που θα ολοκληρώσει τη λύση μου για να την αγοράσουν οι μεγάλοι πελάτες. Εκεί μπορείς να πεις, ναι, θα πάρω investment ακριβώς για να τρέξω να φτιάξω αυτή την ολόκληρη τη λύση. Ή θα προσπαθήσω να βρω μια άλλη αγορά στην οποία αυτό που ήδη έχω είναι και το σωστό πρόβλημα και ολόκληρο το πρόβλημα. Κάπως έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου. Μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα. Άλλο ένα από μένα, και δεν ξέρω αν έχουμε και κάποια από το κοινό εδώ, ουσιαστικά περιγράφεις την έννοια του MVP. Πώς καταφέρατε να τεστάρετε τις υπηρεσίες σας. Δηλαδή, πώς καταφέρατε να βρείτε τον πρώτο χρήστη για να του πάρετε feedback. Έχει κάποια ιστορία εκεί, γιατί πάντα είναι δύσκολο να φτιάξεις κάτι ολοκληρωμένο, να το βγάλεις online, πόσο μάλλον να είναι paid. Αλλά ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθήσατε για να βρείτε τον πρώτο σας χρήστη. Στη δική μας περίπτωση ήμασταν τυχεροί, γιατί όλη η ομάδα μας πρακτικά ήταν και χρήστες. Όλοι είχαμε background είτε στη μουσική παραγωγή, είτε στην ηχοληψία. Εγώ και ο Αλέξανδρος δουλεύαμε χρόνια σε στούντιο κλπ. Κάναμε δικές μας παραγωγές παράλληλα με τις σπουδές μας και τα διδακτορικά μας. Οπότε είχαμε οι ίδιοι χρειαστεί να λύσουμε αυτό το πρόβλημα κάποια στιγμή στη ζωή μας. Οπότε ήμασταν οι ίδιοι οι πρώτοι χρήστες του προϊόντος μας και καταλαβαίναμε πολύ καλά ότι λύναμε κάτι που οι ίδιοι είχαμε αντιμετωπίσει παλιότερα. Τώρα, σε επόμενα προϊόντα, η αλήθεια είναι ότι τότε είχαμε επίσης ένα partnership με μια άλλη εταιρεία, η οποία ήταν η αποκλειστική distributor για τα προϊόντα μας και κάναμε και κάποιο έτσι μικρό beta testing μέσα στο δικό τους user base. Ήμασταν δηλαδή τυχεροί ότι είχαμε ήδη έναν partner, ο οποίος ήταν commercial partner, έτσι, δηλαδή πουλάγε τα προϊόντα, έκανε marketing και sales για μας. Αυτοί είχαν ένα μεγάλο user base, είχαν μια beta team δική τους, οπότε μπορούσαμε να πάρουμε και λίγο feedback από εκεί. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι λύναμε ένα πρόβλημα που ξέραμε ότι είχαμε εμείς και βλέπαμε ότι το λύναμε, οπότε η ίδια η ομάδα η δική μας τότε ήταν αρκετά αντιπροσωπευτικό δείγμα του πρώτου χρήστη, όπως λες. Σε δεύτερο χρόνο, το άλλο MVP που είχαμε, που ήταν το Regroover, που ήταν το τρίτο προϊόν που βγάλαμε στην αγορά του desktop software, είχαμε αποκτήσει αρκετή εμπειρία ώστε να μπορούμε να πούμε ότι μάλλον μέχρι εδώ είναι ένα MVP. Είχαμε ήδη κάποιους χρήστες που μπορούσαμε επίσης να ρωτήσουμε. Αλλά νομίζω για μας, και αυτό είναι το σημαντικό για πολλές ιδέες, έτσι, έχοντας μιλήσει και εγώ με διάφορους ανθρώπους, αν προσπαθείς να λύσεις πρώτα ένα πρόβλημα που έχεις βιώσει εσύ ο ίδιος, έχεις βασικά τον καλύτερο χρήστη μπροστά σου για το MVP. Λοιπόν, έχουμε εδώ μία πρώτη ερώτηση. Γεια σας. Γεια χαρά. Πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία. Θα ήθελα να ρωτήσω ότι βασικά είναι τελείως διαφορετικό το business κομμάτι με το ανθρωπιστικό, να βοηθήσετε δηλαδή ασθενείς με το να βγάλετε κάποιο προϊόν για business που είναι η επεξεργασία ήχου. Τώρα που έχετε μπει στην αγορά γενικά, σκέφτεστε να ξαναεπιστρέψετε ώστε να λύσετε ένα πρόβλημα για ασθενείς που είναι για μένα πιο σημαντικό από ότι κάτι αντίστοιχο. Σωστό είναι αυτό που λες. Το βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, εμείς, γι' αυτό έβαλα έτσι λίγο το vision στην αρχή. Θεωρούμε, είναι πολύ σωστή η ερώτηση ότι τέλος πάντων ένα social aspect ή ένα social mission σε αυτό που κάνει μια ομάδα είναι σημαντικό να υπάρχει, γιατί καταφέρνεις να περάσεις λίγο και μέσα από τα δύσκολα ατέλειωτα βράδια, ας πούμε, που δουλεύεις στην ιδέα. Εμείς θεωρούμε τώρα ότι κάνουμε κάτι εξίσου, εντάξει, δεν είναι τόσο ίσως σημαντικό σαν να βοηθάς μερικούς ασθενείς, αλλά το ότι επιτρέπουμε σε ανθρώπους να πούνε τις ιστορίες τους, οι άνθρωποι δηλαδή που δημιουργούν περιεχόμενο, και να έχουν την ποιότητα που θα είχαν αν είχαν access σε ένα μεγάλο στούντιο και γνώση γύρω από την ηχοληψία, θεωρούμε ότι είναι αρκετά σημαντικό. Κάναμε πριν κάποιο καιρό,
πριν περίπου ένα χρόνο ένα giveaway, $1,000 σε διάφορα εργαλεία που περίχαν και τα δικά μας. Και τελείως τυχαία κατέληξε να το πάρει ένας άνθρωπος από την Αφρική, ένας content creator από την Αφρική, ο οποίος έφτιαχνε content για την περιοχή του και τα προβλήματά της κλπ. Και μπορούσε να φτιάξει καλύτερο περιεχόμενο για να εξηγήσει τα προβλήματα της περιοχής του και μας έστειλε και ένα βίντεο να μας ευχαριστήσει. Οπότε με έναν τρόπο υπάρχει ένα social κομμάτι, ένα έτσι, social responsibility κομμάτι πίσω από αυτό που κάνουμε, το οποίο πάλι αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων, αλλά όχι στο επίπεδο της υγείας. Το medical market είναι λίγο περίεργο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν θα ήθελα να γυρίσω, γιατί αν δεν είσαι directly εσύ αυτός που προσφέρει την υπηρεσία στον ασθενή να τον βοηθήσει, δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι θα πετύχεις ακριβώς το mission που θες. Είναι λίγο περίεργο το medical market. Μία γρήγορη και τελευταία ερώτηση και μετά θα περάσουμε στον αγαπητό Χρήστο Αλεξάκο. Από τον Γιάννη, εδώ. Γεια σας και μου, καλημέρα. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την πολύ όμορφη παρουσίαση. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά με την ομάδα. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια που πριν βγείτε την κατάλληλη αγορά και πριν καταφέρετε να βγάλετε κάποιο κέρδος, πόσα άτομα είστε στην ομάδα, δηλαδή πόσα άτομα ασχολούνταν με την υλοποίηση αυτού του προϊόντος, και επίσης, ποιο ήταν, ας πούμε, είχατε κάποια πηγή εσόδων άλλη, πώς καταφέρατε και όλα αυτά τα χρόνια διατηρούσατε και την startup και να μπορείτε, ας πούμε, να ζείτε, να έχετε πηγή εσόδων αυτή την εποχή. Ναι, λοιπόν, εμείς τον πρώτο χρόνο ξεκινήσαμε, ήμασταν εγώ και ο Αλέξανδρος. Ακόμα κάναμε και κάποια μικρά projects σαν postdocs για το Πανεπιστήμιο. Και στη συνέχεια, ουσιαστικά, ήρθε ο Μιχάλης σαν angel investor και μας έδωσε την πρώτη επένδυση, η οποία μας επέτρεψε να κάνουμε focus full time στην εταιρεία. Πώς το προσεγγίσατε, για να συμπληρώσω και την ερώτηση. Ναι, δηλαδή, ήμασταν τυχεροί γιατί τότε είχε έρθει για ένα χρόνο στην Πάτρα να ζήσει με την οικογένειά του, έτσι για να επισκεφθεί, ας πούμε, τα Πάτρια εδάφη, και επικοινώνησε με τον Δημήτρη τον Παπαϊλίου, που τότε ήταν υπεύθυνο στο InnoHub στην Πάτρα, και του ζήτησε να γνωριστεί με όλο το οικοσύστημα στην Πάτρα. Δηλαδή είχε έρθει με σκοπό να δει το οικοσύστημα της Πάτρας από κοντά και αν υπάρχει κάτι αξιόλογο να επενδύσει. Και νομίζω επένδυσε σε εμάς και στην Ήριδα. Μπορεί να ξεχνάω και κάποια άλλη, συγγνώμη αν το ξεχνάω. Οπότε ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί γιατί ήρθε αυτός με σκοπό να επενδύσει στο πατρινό οικοσύστημα και μέσω του Κοράλια θα μπορούσε να ήταν το Post for Work τότε ή το Orange Group, αντίστοιχους οργανισμούς, ήρθαμε εμείς σε επαφή μαζί του. Έτσι λοιπόν, έχοντας την επένδυση από τον Μιχάλη, μπορέσαμε να κάνουμε focus. Τότε παράλληλα τρέχαμε και κάποια project με τη Frigo Glass, που είχε προβλήματα με το θόρυβο στα ψυγεία της. Οπότε είχαμε και ένα project ακουστικής τεχνολογίας που προσπαθούσαμε να δούμε και εμείς τι θα γίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Τέλος πάντων, οπότε όταν είχαμε κάποια χρήματα, κάναμε hire έναν άνθρωπο να κάνει το porting σε embedded software, ο οποίος τώρα δουλεύει στην Dialog, ο Άρης, ένας εξαιρετικός μηχανικός. Ο Άρης ο Σταθάκης ξεκίνησε σε embedded software από εμάς και τώρα δουλεύει στην Dialog. Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι που δουλέψαμε μαζί του. Οπότε ήμασταν τρία άτομα και μετά ήρθε άλλος ένας software engineer, ο οποίος είναι ακόμα μαζί μας. Είναι ο Θάνος ο Κωστής, είναι head of software engineering στην Axonus, ο οποίος μας βοήθησε να κάνουμε port μια άλλη τεχνολογία που είχαμε και να την κάνουμε desktop software product, το οποίο και ξεκινήσαμε να πουλάμε. Οπότε, μαζί με το investment και κάποια revenues από μια άλλη αγορά, που ήταν το Prodeo software, μπορούσαμε να συντηρηθούμε ώστε να δουλέψουμε ένα πιο B2B technology licensing, το οποίο τελικά ήρθε όταν σταματήσαμε να το κυνηγάμε και φτιάξαμε προϊόντα και είχαμε revenues και ήρθε κάπως μετά από μόνο του. Σούπερ. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.